Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί είναι πιο δύσκολο να σταματήσεις ένα τεράστιο φορτηγό από ένα μικρό αυτοκίνητο? Οι πάντες βρίσκεται ρίσιαν θεμελιώ της έννοια της φυσικής γνωστή ως αδράνεια. Η αδράνεια είναι η εγγενή στάση των αντικειμένων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση κίνησής τους. Είναι σαν τη σιωπηλή διαμαρτυρία ενός αντικειμένου ενάντια στην αλλαγή. Εάν ένα αντικείμενο είναι σε κατάσταση ακινησίας, επιδιώκει να παραμείνει σε κατάσταση ακινησίας. Εάν ένα αντικείμενο είναι σε κίνηση, προσπαθεί να διατηρήσει αυτήν την κίνηση εκτός εάν παρέμβει εξωτερική δύναμη. Αυτή η αρχή της φυσικής έφερε πρώτα στο φως από κανέναν άλλον από τον Σερ Ισακ Νεύτωνα στον πρώτο νόμο της κίνησης. Για να το θέσουμε απλά, τα αντικείμενα είναι συνήθειες των οντοτήτων. Προτιμούν να συνεχίζουν να κάνουν αυτό που κάνουν, εκτός εάν κάτι τα οθεί να αλλάξουν πορεία. Κουανέστε Σιμπάρ προσφέρει ένα αντικείμενο Σερ σε αυτήν την αλήθεια, η αδρανιά του, η οποία είναι απευθείας ανάλογη με τη μάζα του. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η στάση ενός μεγάλου φορτηγού δεν είναι τόσο εύκολη όσο η στάση ενός μικρού αυτοκινήτου, ή γιατί η έναρξη κίνησης ενός βαρέως αντικειμένου είναι πιο επίπονη από το να κινήσετε ένα ελαφρύ. Η αδράνεια δεν είναι απλώς ένα αφηρημένο έννοια που περιορίζεται στα σχολικά βιβλία, έχει πρακτικές επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή. Ο κύριος λόγος που μας δένουμε στα αυτοκίνητα ή εφαρμόζουμε φρένα για να επιβραδύνουμε είναι ριζωμένος στην αδράνεια. Είναι η αόρατη δύναμη που επιτρέπει στους πυράβλους να ανεβαίνουν ψηλά και στους αστροναύτες να εκπαιδεύονται για διαστημικές βόλτες σε ειδικές στολές που τους εμποδίζουν να απομακρυνθούν. Ας σκεφτούμε κάποια πραγματικά παραδείγματα για να κατανοήσουμε καλύτερα την αδράνεια. Φανταστείτε ότι είστε σε ένα αυτοκίνητο που σταματάει απότομα. Νιώθεις έναν ξαφνικό σέρνοντας σε προς τα εμπρός. Αυτή είναι η αδράνεια του σώματός σου σε δράση, προσπαθώντας να διατηρήσει την εμπρόστια κίνησή της, ακόμη και αν το αυτοκίνητο έχει σταματήσει. Σκεφτείτε μια μπάλα που κυλά σε ένα κύκλο σε ένα σκηνά. Η μπάλα θέλει να συνεχίσει να κινείται σε ευθεία λόγω της αδρανιάς της. Η χορδή, ωστόσο, ασκεί δύναμη σε αυτήν, την αναγκάζει να αλλάξει κατεύθυνση. Έχεις πηδήξει ποτέ σε ένα τραμπολίνο? Όσο περισσότερο να πηδάς, τόσο περισσότερη ενέργεια παρέχεις στο τραμπολίνο. Αφήνει πινέγγεν στη συνέχεια σε επιστρέμια σε σαμπερθόντσα ψηλότερα με γεμάνα πας. Κάδανε για ένερ μια θεμάτσοδες δύναμη που διάπρει την κίνηση των αντικειμένων στο σέμπαν μας. Λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι η αλλαγή δεν είναι πάντα ευπρόσδεκτη και ότι απαιτεί μια συγκεκριμένη ποσότητα δύναμης για να την πραγματοποιήσει. Τώρα, την επόμενη φορά που θα βρείτε δύσκολο να σταματήσετε μια πόρτα που κουνιέται ή νιώθετε την καταπώνηση σε ένα αυτοκίνητο που σταματά, θυμηθείτε ότι είναι απλά η αδράνεια που επιβεβαιώνεται.